Φέτος ζούμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την οικονομία αλλά και τις επιχειρήσεις. Η βιωσιμότητα λοιπόν αποτελεί ένα μείζον διακύβευμα και το ερώτημα είναι πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε ως εγχώριος τραπεζικός τομέας σε αυτήν την πρόκληση. Σαν εγχώριος τραπεζικός τομέας θεωρώ ότι σήμερα είμαστε αρκετά θωρακισμένοι. Καταφέραμε να αλλάξουμε την αναλογία δανείων προς καταθέσεις. Σήμερα ο συνολικός τραπεζικός χώρος έχει περίπου 182 δις σε καταθέσεις και 112 δις σε δάνεια. Άρα όταν ανοίγουμε το χρηματοκιβώτιο βρίσκουμε λεφτά και βεβαίως μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάθε ελληνική επιχείρηση που κατάφερε να ξεπεράσει την δεκάχρονη μέγενη της κρίσης που υπήρχε στη χώρα μας. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση για την οικονομία και τις επιχειρήσεις? Η πρόκληση αυτή τη στιγμή για την οικονομία είναι σίγουρα το φάντασμα του πληθωρισμού. Και επίσης είναι σημαντική και η πρόκληση που έρχεται από το πώς θα αντιμετωπίσουμε το κόστος της ενέργειας που συνέχεια αυξάνεται. Επίσης θεωρώ ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι κυρίως στο χώρο του τουρισμού, μια και είχαμε μία αλματώδη άνοδο, θεωρώ ότι φέτος το χειμώνα, φέτος την άνοιξη, πρέπει με ταχείς ρυθμούς να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε του χρόνου να ανταποκριθούμε σε νέα αύξηση του τουρισμού με την ίδια αποτελεσματικότητα. Ο δρόμος για τη βιωσιμότητα, κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι? Ο δρόμος για τη βιωσιμότητα είναι πάρα πολύ απλός. Πρέπει να μη στεκόμαστε στο σήμερα, να μη στεκόμαστε στο τώρα, πρέπει να βλέπουμε το μέλλον, πρέπει να συλλαμβάνουμε και κυρίως να εφαρμόζουμε αυτά που συλλαμβάνουμε. Η Optima Bank σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι ονειρεύεται να γίνει σημείο αναφοράς, θέλει ο τραπεζικός χώρος να λέει να το κάνουμε όπως το κάνει η Optima Bank, γιατί αυτό περιποιεί μεγάλη περηφάνεια και σε εμάς. Αν θέλετε και δύο λόγια για το συνέδριο της Capital Link με ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, γεωπολιτική, οικονομία, βιωσιμότητα. Είναι τρεις έννοιες οι οποίες είναι συμφασμένες και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ για τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν ένα προσωρινό χαρακτήρα. Το συνέδριο της Capital Link έρχεται σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο, αν θέλετε, γιατί πιάνει στην ολότητά τους τα θέματα που αφορούν αυτή τη στιγμή κυρίως τη χώρα μας, αλλά θα έλεγα και όλο τον πλανήτη, και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στον προβληματισμό μας, στη σκέψη μας, και φεύγοντας από εδώ έχουμε πράγματα που θα μας κάνουν να σκεφτούμε περισσότερο και αν είμαστε καλοί να παράξουμε περισσότερα πράγματα.